Καλό μεσημέρι, Εύα. Οι εικόνες που αντικρίσαμε εδώ όταν φτάσαμε ήταν πρωτόγνωρες πραγματικά με τη βοήθεια του Νίκου του Μπασίσογλου. Σας δείχνουμε ένα ρέμα στην Αγία Μαρίνα, το οποίο έχει πλημμυρίσει. Οι κάτοικοι μας είπαν ότι περίπου τη μία με μια μισή ώρα έριξε πάρα πολύ νερό εδώ στην περιοχή. Μέχρι πριν από δύο ημέρες, Εύα, κάναμε ρεπορτάζ για τον μίνι καύσωνα και για τις υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα κάνουμε ρεπορτάζ για τις πλημμύρες και για το χαλάζι, αλλά και για την έντονη βροχόπτωση. Να πούμε ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι σχεδόν μέσα του Ιουνίου. Το νερό λοιπόν εδώ που έπεσε στην Αγία Μαρίνα, στην Βάρκιζα αλλά και στην Σαρονίδα ήταν τόσο πολύ που πλημμύρισαν δρόμοι. Οι δρόμοι όλοι κατεβάζουν λασπόνερα, πλημμύρισαν σπίτια όπως μας είπαν οι κάτοικοι. Να σας πω ότι εδώ πέρα είναι και οι άνδρες της πολιτικής προστασίας προκειμένου να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί στους κατοίκους των περιοχών αυτών. Είναι οι κατοικήσιμες περιοχές αυτές, Εύα. Επομένως ο κίνδυνος για πλημμύρες στις περιουσίες είναι μεγάλος. Αυτό το ρέμα τώρα που σας δείχνει ο Νίκος ο Μπασίσογλου είναι το ρέμα του Ξερέα όπως μας λένε. Ωστόσο δεν έχει καταγραφεί κάτι σε σπίτι, Αντώνιος, τώρα. Μέχρι τώρα, να σου πω ότι εμείς μόλις κατεβήκαμε, επομένως θα κάνουμε μια αυτοψία στην συνέχεια να δούμε τι ζημιές μπορεί να έχουν καταγραφεί. Το ρέμα αυτό, βέβαια, που σας δείχνουμε τώρα, περνάει ακριβώς πάνω από το δρόμο. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι με λίγη βροχή ακόμα θα μπορούσε να έχει παρασύρει ακόμα και κάποιο αυτοκίνητο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Βλέπεις με τι ορμή τα νερά περνούν εδώ κάτω από τον δρόμο. Οι κάτοικοι, φυσικά, μας είπαν με δύο-τρεις κατοίκους που μιλήσαμε ότι γυρίσαμε από τις παραλίες στα σπίτια μας και βρήκαμε πλημμυρισμένες αυλές και πλημμυρισμένους δρόμους. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα από τη Βάρκιζα. Θα μείνουμε συνδεδεμένοι. Ο Αντώνης Κρητικός συνεχίζει.